Με τον κύριο για το Μανολάκι είχαμε ένα θέμα μέσα στο καλοκαίρι. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας κύριε Πρωθυπουργέ. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, είμαι στη Θεσσαλονίκη, επειδή σας άκουγα πριν που μιλούσατε για βιβλία. Εγκαινιάσαμε χθες με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας την 18η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι μια εκθεση. Με το καλό να γίνει και Φραγκφούρτη η Θεσσαλονίκη στον τομέα αυτό. Αυτό, είσαι ανέσαι μέσα στο μυαλό μου, διότι επίσημη προσκεκλημένη ήταν η Γερμανία και η Γερμανόπολη Λογοτεχνία. Ήμουνα εδώ με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της έκθεσης Φραγκφούρτης, για τον οποίο ανακοίνωσα χθες μια στρατηγική συνεργασία που θα κάνουμε ακριβώς και στο κομμάτι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να επεκταθεί και να εξυγχρονιστεί ένα πρόγραμμα που έχει πίσω το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά επίσης και για να κάνουμε και ένα ολόκληρο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης και ανάδειξης δεξιοτήτων των επαγγελματιών του βιβλίου, επειδή έχουν κάνει αρκετές δραστηριότητες η έκθεση Φραγκφούρτης. Οπότε η συνεργασία που λέτε, η ευχή που λέτε, έχει ήδη πιάσει τόπο. Να χαίρομαι να μετεξελιχθεί η Θεσσαλονίκη σε Φραγκφούρτη να γίνεται επίκεντρο. Σωστά. Έχετε καλή επικοινωνία με τους εκδότες βιβλίου, γιατί ξέρω λίγο από τα συνδικαλιστικά τους είχαν κάτι παραπονάκια από την κυβέρνηση. Θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και πάντοτε ήταν ανοιχτή η επικοινωνία και η πόρτα. Επίσης, έχω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το ξέρω από τα στοιχεία που μου έστειλε ο ίδιος ο κ. Στανόπουλος από την Ελστάτ. Αν συγκρίνουμε τα οικονομικά στοιχεία του βιβλίου για το πρώτο εννιάμινο του 2021, του τρέχοντος έτους, σε σχέση με το πρώτο εννιάμινο του 2019, δηλαδή σας αναφέρω ένα έτος προ-COVID, φέτος πάμε καλύτερα. Φέτος ο κύκλος εργασιών του κλάδου του βιβλίου είναι υψηλότερος από αυτόν του 19. Επομένως το βιβλίο αντέχει, στηρίζεται επίσης. Κάναμε και ένα πρόγραμμα που δεν υπήρχε, υπήρξε για λίγους μήνες, τρία από 10 χρόνια. Πάντως στον εγκλεισμό άντεξε το βιβλίο, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά στο lockdown άντεξε το βιβλίο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, να σας πω την αλήθεια. Για όλο τον κύκλο της αγοράς, από τον εκδότη μέχρι το βιβλιοπωλείο εννοώ. Φυσικά. Ναι. Και τα νούμερα το αποδεικνύουν. Επίσης το στηρίζουμε μπράκτος. Κάναμε ένα καινούργιο πρόγραμμα μεταφραστικό, που σημαίνει ότι επιδοτούμε πλέον τη μετάφραση ελληνικών βιβλίων σε ξένες γλώσσες. Ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για τα ελληνικά γράμματα. Επιτέλους, το βλέπαμε στο αντίστροφο αυτό. Επιτέλους. Ακριβώς. Ναι. Πλέον υπάρχει αυτό το πρόγραμμα. Εννοώ δηλαδή ξένα βιβλία που μεταφράζονταν από. Δηλαδή υπήρχαν κίνητρα για να μεταφραστούν. Ακριβώς. Στα ελληνικά. Πολλές χώρες είχαν τέτοια κίνητρα. Εμείς δεν είχαμε. Είναι ένα πρόγραμμα που εδώ και κάποιους μήνες το έχουμε ενεργοποιήσει. Έχει γίνει ήδη ο πρώτος κύκλος και χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 60 projects. Και τώρα τον Ιανουάριο θα είναι ο δεύτερος κύκλος. Είναι και αυτό ένα μεγάλο και σπουδαίο πρόγραμμα που κάνουμε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και το επεκτείνουμε. Επομένως, ο κλάδος του βιβλίου αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται ολιστικά από την κυβέρνηση και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουν να φαίνονται ακόμα περισσότερα αποτελέσματα. Τώρα, ο κύριος για το Μανολάκης, κυρίες και κύριοι, μου τηλεφώνησε τις προάλλες, δεν είναι τώρα κανένα δεκαήμερο, και μου λέει να σας πω τη συνέχεια του θέματος που θίξαμε το καλοκαίρι. Ορίστε και για το Μανολάκη και αφορά στην πειρατεία με διάφορους κλέπτας οι οποίοι ρίχνουν προϊόν τηλεοπτικό ή μέσω διαδικτύου κλέβοντας πλατφόρμες κτλ. Λοιπόν. Σωστά. Όταν είχαμε μιλήσει λοιπόν το καλοκαίρι, όπως θυμάστε. Είναι ένα ηλεκτρονικό έγκλημα αυτό. Ορίστε. Ακριβώς. Μιλάμε ουσιαστικά για πειρατεία η οποία μπορεί να γίνεται είτε για να κατεβαίνουν, ας το πούμε, από το διαδίκτυο παράνομα ταινίες, σύριαλ, τραγούδια. Συναυλίες και γεγονότα. Είτε live γεγονότα, αθλητικά, καλλιτεχνικά, οτιδήποτε, να μην ουσιαστικά γίνονται, να μην είναι μετάδοση τους από τις νόμιμες πηγές, αλλά να γίνεται σαν το πούμε έτσι μια υποκλοπή αυτής της αναμετάδοσης. Επομένως, το ένα είναι αυτό που λέμε, εμείς τι κάναμε, αλλά εξελίξαμε πάρα πολύ το νομικό πλαίσιο. Μέσα σε δύο χρόνια, στα δύο χρόνια δηλαδή αυτής της κυβέρνησης, ουσιαστικά περάσαμε ένα πάρα πολύ ισχυρό πλέγμα νομοθετικό που προστατεύει ουσιαστικά. Άρα, όποιος τα δικαιώματα. Άρα, όποιος πάει να κάνει πειρατεία, τον κόβεις τώρα, πιάνεται, τέλος. Δεν μπορεί να αλλάξει πριν, διεύθυνση. Αλλά είναι πιο δύσκολο. Ναι, άλλαζε διεύθυνση ηλεκτρονική. Τώρα κόπηκε και αυτό πια. Ακριβώς. Και αυτό κάναμε και τώρα πρόσφατα και γι' αυτό σας πήρα. Γιατί τότε που είχαμε μιλήσει, υπήρχε το θέμα να περάσει μια επιπλέον διάταξη που θα αυστηροποιήσει ακόμα παραπάνω το πλαίσιο και θα το διευκόλυνε και θα το επιτάχυνε. Αυτό λοιπόν έγινε. Έχουμε περάσει τρεις διατάξεις μέσα στα δύο χρόνια.
και για το δυναμικό μπλοκάρισμα. Δυναμικό είναι το να μπλοκάρεις ένα site και τους κλόνους του. Μάλιστα. Και το live μπλοκάρισμα, δηλαδή τη ζωντανή αναμετάδοση. Και έτσι έγινε η πρώτη ενεργοποίηση αυτού όλου που περιγράφουμε τώρα, πριν από μερικές ημέρες, τέλειο Οκτωβρίου, ουσιαστικά μετά από αίτημα που έγινε από παρόχους, παρόχους περιεχομένου εννοώ, ουσιαστικά η Επιτροπή που είναι γνωστοποίηση τη διεθνή προσβολή δικαιωμάτων των πνευματικών διοξιδίων, η ΕΔΠΗ, που είναι ας πούμε, η Επιτροπή Πειρατεία, κατέβασε με αίτημα, κατέβηκαν 63 domain άριστα. name. Άριστα, άριστα. Και, επομένως, αυτό δείχνει ότι πλέον όχι μόνο υπάρχει το νομικό πλαίσιο, όχι μόνο έχει τεθεί το νομικό πλαίσιο, αλλά πλέον εφαρμόζεται και όλα. Άμεσα και αποτελεσματικά. Να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και για το Μαρλάκι. Χάρηκα πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Νικόλας για το Μαρλάκι, Υπουργός Πολιτισμού.